Το ήξερες ότι μπορείς να στέλνεις βίντεο και φωτογραφίες από το iPhone στο Android εύκολα και γρήγορα σαν να έχεις AirDrop? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Φυσικά, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Τι σας έχω για σήμερα? Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ τέλειο. Γενικότερα, πολλές φορές θέλουμε να στείλουμε αρχεία σε iPhone ή θέλουμε να πάρουμε αρχεία από Android ή θέλουμε να στείλουμε από το iPhone αρχεία σε Android ή σε υπολογιστή και δεν ξέρουμε τον τρόπο. Σας έχω λοιπόν το τυψάκι της ημέρας. Σας έχω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο και φωτογραφίες αλλά και τραγούδια από τα αρχεία σε Android κινητά, αλλά και γενικότερα σε οπουδήποτε, για οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε, με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Εννοείται ότι ισχύει για να στείλουμε αρχεία από iPhone σε Android, από Android σε iPhone και φυσικά, πολύ βασικό, να στείλουμε από iPhone σε υπολογιστή, από Android σε υπολογιστή, Android σε υπολογιστή, από υπολογιστή σε Android, από Android σε iPhone, από iPhone σε υπολογιστή και ούτω καθεξής. Και φυσικά και από MacBook σε υπολογιστή, από υπολογιστή σε MacBook, από MacBook σε iPhone, από iPhone σε MacBook, και έχουμε και το AirDrop φυσικά. Αλλά γενικότερα καταλαβαίνετε ότι μπορείς να κάνεις διάφορες από παντού και οποιαδήποτε μεταφορά. Πολύ βασικό, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και ανοίγουμε μια νέα καρτέλα στο Safari και κάνουμε αναζήτηση SnapDrop. Snapdrop.net. Πολύ βασικό, πρέπει να έχουμε και τα δύο τηλέφωνα ή και τους δύο χρήστες, είτε είναι υπολογιστής είτε είναι τηλέφωνο, στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Εάν δεν έχετε δίκτυο Wi-Fi και είστε έξω, θα κάνει ένας τον άλλον hotspot για να μπορέσετε να συνδέετε σε ένα δίκτυο για να μπορέσετε να γίνετε μεταφορά. Γιατί η μεταφορά αντιλαμβάνεται όχι τα Bluetooth αλλά μέσω δικτύου, δηλαδή άτομα που βρίσκονται εντός του ίδιου δικτύου. Οπότε αν δεν είστε στο ίδιο Wi-Fi, όπως είπαμε, ένα hotspot ή ο ένας ή ο άλλος δεν έχει σημασία, απλά πρέπει να πάρει δεδομένα ο ένας από τον άλλον, δηλαδή να συνδεθεί στο hotspot του άλλου, ανάλογα ποιος θα κάνει share το hotspot, και φυσικά να συνδεθεί εύκολα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Όπως βλέπετε, εγώ είμαι συνδεμένος και στις δύο συσκευές με το iPhone. Οπότε και τη δοκιμή την κάνω με το MacBook, καθώς δεν έχω μια συσκευή Android. Αν το κάνετε με συσκευή Android, θα σας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε μπαίνουμε και στις δύο σελίδες στο SnapDrop. Όπως το βλέπετε, μας βγάζει τον υπολογιστή, πατάμε προσθήκη, πατάμε τη φωτογραφία που θέλουμε να στείλουμε, πατάμε προσθήκη και βλέπετε ότι έχει φτάσει και έχει γίνει η αποστολή. Πατάμε save και αποθηκεύεται στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών ή στις λήψεις αν έχουμε laptop. Και βλέπετε ότι η φωτογραφία στάλθηκε. Με την ίδια ακριβώς διαδικασία την κάνουμε είτε αντίστροφα, δηλαδή από το laptop, να το στείλουμε πίσω στο κινητό μας. Όπως είπα, γίνεται από Android σε iPhone, από iPhone σε Android, από υπολογιστή Windows σε iPhone, από Windows υπολογιστή σε iPhone. Δηλαδή μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε θέλετε, οπουδήποτε θέλετε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και φυσικά το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.